σας καλωσορίζω στους χώρους του ΕΞΙΝΗ. Για όσους δεν με ξέρουν, ονομάζομαι Αθανασιάδης Τάσος και είμαι υπεύθυνος του ΕΞΙΝΗ. Στα πλαίσια του ΞΙΝΗ Education Festival, σήμερα ο εξοπλισμός ξεκινάει με την ψυχνοσία ΙΝΟΥ με την εταιρεία Ενοτεχνική και καλεσμένος μας είναι ο κύριος Μητρακές Φώτης, διευθυντής marketing της Ενοτεχνικής. Σαν εταιρεία είμαστε από το 2008. Μια νέα εταιρεία με νέα άτομα, όπως βλέπετε. Πάμε πάρα πολύ καλά και προχωράμε στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας Μακεδονίας. Κάποιες από τις βασικές ποικιλίες που έχουμε στον δραδικό χώρο, ένα χώρο ο οποίος με το κρασί έχει ξεκινήσει από τα 5.000 μετά Χριστόν, έχει βρεθεί και ένα δείγμα κάτω στην Κρήτη του φιαλωμένου κρασιού. Κάποιες ποικιλίες από αυτές ελληνικές είναι το αγιορίτικο, το αθύρι, το αϊδάνι, το ασυρίτικο, το ξινόμαυρο που έχουμε εμείς, μια καθαρά ελληνική ποικιλία Βορείου Ελλάδας. Πολλές, μοσχάτο Σάμου, ο Ροδίδης, ο γνωστός Κωνσταντινός, η παλαιός γίνεται σε δρύνα βαρέλια. Επιλέγουμε το δρύνα, υπάρχουν και άλλα ξύλινα βαρέλια, από άλλο προϊόν, από άλλη ξυλία. Αλλά ο δρύς είναι αυτός ο οποίος έχει και τις τανίνες μέσα του και τα αρώματα. Η παλαιός δηλαδή γίνεται η υνοποίηση, γίνεται μια μετάχυση μέσα στο βαρέλι. Μέσα στο βαρέλι κάθεται για αρκετό χρόνο, μπορεί να καθίσει ας πούμε και για 5 χρόνια. Τόσο παραπάνω μέχρι τους χρόνια. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Θα χαθούν. Μπορεί να χαθούν πολλά αρώματα και τανίνες. Οι τανίνες είναι αυτές οι οποίες δίνουν στο κρασί τον αλκοολικό βαθμό. Υπάρχουν 4 διαβαθμίσεις, ας πούμε. Είναι το ξηρό, το ημίξηρο, το ημιγλυκό και το γλυκό. Ωραία. Τώρα, τι γίνεται. Παλιότερα χρησιμοποιούσαν ζάχαρη. Κάτι το οποίο είναι απαγορευμένο. Έτσι. Πλέον χρησιμοποιείται το γλεύκος. Έχουν 12,5 αλκοολικούς βαθμούς. Κατά βάση το ξινόμαυρο και το ξηρό και όλο το ξινόμαυρο που είναι αυτό, είναι καλό να συνοδεύεται με βαριά φαγητά. Δηλαδή κρέας, κατσίκι, βαριές σάλτσες, σηκώνει πολύ βαριά φαγητά.